Τώρα, κυρίες και κύριοι, ήταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν άρχισε να διαγράφεται το μέγεθος της τραγωδίας. Ήταν την ώρα που στο λιμάνι της Ραφίνας άρχισαν να φτάνουν καραβιές ταλαιπωρημένων ανθρώπων που είχαν μείνει για ώρες στη θάλασσα προκειμένου να γλιτώσουν την πύρινη λέλαπα. Συγκλονιστικές ήταν οι μαρτυρίες τους στη Μαρία Παπαβλάχου. Συγκλονιστικές στιγμές εκτελήθηκαν το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι της Ραφίνας. Σκάφη του λιμενικού, φουσκωτά και κάθε είδους πλωτό συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν από τη μεγάλη φωτιά που έκαψε τα πάντα στο πέρασμά της. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, άνθρωποι που γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια, όπως μας λέγανε και νωρίτερα. Κανείς από όλους αυτούς δεν περίμενε ότι ενώ ξεκίνησαν για να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα με την οικογένειά τους για να χαλαρώσουν, να περάσουν μια όμορφη ημέρα στην παραλία, θα τους περίμενε αυτό το κακό. Πολλοί από αυτούς δίπλα τους μικρά παιδιά που πάλευαν να τα σώσουν μέσα στη θάλασσα. Έγιναν ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πεθαμένοι στο δρόμο ή στις αυλές ή σε αυτοκίνητα που δεν προλάβανε καν να πάρουν χαμπάρι. Όσοι κοιμόντουσαν και πεθάναν μέσα στα σπίτια. Εντάξει, η φωτιά ξεκίνησε από την Καλλιτεχνούπολη επάνω, κατέβηκε προς τα κάτω, κατέβηκε πάρα πολύ γρήγορα. Σε 10 λεπτά παιδιά τελειώσαν όλα, είχαμε μπει μέχρι το νερό. Τα κινητά τα είχαμε έτσι μέχρι το νερό για να μπορέσουμε να σωθούμε στη θάλασσα. Πόσες ώρες ήσασταν στη θάλασσα? Τώρα είμαστε από τις 6 ώρα μέχρι τώρα. Καμένα όλα, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι καμένα αυτοκίνητα, σπίτια είναι καμένα όλα. Είναι ισοπεδωμένα όλα, δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο αυτό. Μια κοπέλα στην παραλία έπεσε από τα βράχια και σκοτώθηκε εκεί. Είναι τραγικά, παιδιά, τα πράγματα. Πυροσβεστική δεν είδαμε πουθενά, δεν ακούσαμε πουθενά. Ήμασταν όλοι μέσα στη θάλασσα, μα δεν είναι η θάλασσα. Είναι η ζέστη που σου ερχότανε. Δηλαδή και μέσα στη θάλασσα σου ερχόταν η λάβα. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν κόπαζε καθόλου ο άνεμος. Τους δίνουν ένα μπουκάλι νερό μόλις έρθουν για να συνέλθουν. Γίνεται καταγραφή για να μπορούν να ξέρουν και ποιοι είναι άνθρωποι διασωθέντες στην περίπτωση που τους αναζητήσουν οι δικοί τους άνθρωποι. Αλλά είναι πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι. Κόλαση. Ευτυχώς είμαστε κοντά στη θάλασσα και μπορέσαμε και πήγαμε στη θάλασσα. Οι προβλήτες του λιμανιού γεμάτες με άνδρες, γυναίκες και ηλικιωμένους που ψάχνουν να δουν αν ανάμεσα στους διασωθέντες υπάρχουν δικοί τους άνθρωποι. Έπιασε τόσο γρήγορα η φωτιά που δεν προλάβαμε. Δηλαδή, όταν έφευγα από το σπίτι μου, 10 μέτρα πιο κάτω, και εγώ ήταν ένα πεύκο. Φύγαμε άρον-άρον. Ούτε καταλάβαμε πώς έγινε. Μείναμε εκεί, όλοι οι κάτοικοι του Ματιού, αποκλεισμένοι, γιατί η φωτιά ήταν μέχρι την παραλία κάτω. Δυστυχώς έγινε, φοβάμαι, πολύ μεγάλη ζημιά, δεν μπόρεσαμε να πάμε σπίτια μας. Ζώα, όλα, ό,τι προλάβαμε, πήραμε. Φωτιά στο μάτι, από την Καλλιτεχνούπολη υποτίθεται ξεκίνησε. Ήδη είχε περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν το ίδιο μέτωπο. Πώς λέει, πιθανόν να ήταν ένα εμπειρισμός ή κάτι άλλο διαφορετικό. Γιατί σε χρόνο μηδέν, μέσα σε ένα τέταρτο, είχε φτάσει φωτιά από τη λεωφόρο Μαραθώνος, τη λεωφόρο Ποσειδώνος κάτω στον παραλιακό του Ματιού. Καταφύγαμε στην Αργυρά Ακτή γιατί εγκλωβιστήκαμε στα μάξια μας μέσα. Σίγουρα υπάρχει νεκρό στην Αργυρά Ακτή, τον έχουν καλύψει τον άνθρωπο με σεντόνι. Το αυτοκίνητο του σύζυγου, φοβερή κατάσταση. Δεν το συζητώ, δέστε, μπλούζα άσπρη, έγινε μαύρη. Ασθενοφόρα παραλαμβάνουν τους τραυματίες. Λιμενικοί, πυροσβέστες και θελοντές καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Διασωθέντες καταγράφουν τα ονόματά τους σε κατάλογο. Εθελοντές και λιμενικοί προσπαθούν να μεταφέρουν ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας τους τραυματίες που είχαν εγκλωβιστεί στις παραλίες της περιοχής. Αυτή την ώρα βλέπετε τους λιμενικούς με τους εθελοντές προσπαθούν να βγάλουν με φορείο τραυματίες που έχουν μεταφέρει από λιμάνι. Άνθρωποι που μέσα στο πανικό τους έπεσαν στο νερό για να σωθούν από τη φωτιά. Στο μάτι μας περικύκλωσε και βούτυξα μέσα. Και απλά κολύμπαγα και μας παρέσυρε. Ευτυχώς που ήρθαν τα παιδιά. Τουρίστες που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές περιγράφουν τη στιγμή που η φωτιά πλησίαζε το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν. Fire everywhere. So they didn't know what to do and next we know everybody on the boat and everybody left. Τώρα πάγωσε όλη η Ελλάδα χθες λίγο μετά τις 10:30 όταν ο Κώστας Αρικάς εντοπίζει τον πρώτο νεκρό στο Νέο Βουτζά. Η κατάσταση είναι φιαλτική, όπως βλέπετε. Φλόγες από παντού κατεβαίνουν στην περιοχή του Νέου Βουτζά. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, γυρίζουν, μπαίνουν άρον-άρον πανικόβλητοι στα αυτοκίνητά τους για να εγκαταλείψουν την περιοχή. Εδώ δεν υπάρχει πυροσβεστικό όχημα, μόνο ισχυρός αέρας και τεράστιες πύρινες γλώσσες πίσω μου. Με φοβερό θάρρος αυτά τα παιδιά, όπως και οι πυροσβέστες, όλοι τους δίνουν μια τρομακτική, συγκλονιστική μάχη. Μπας και σταματήσουν αυτή την πύρινη κόλαση, να σώσουν τον τόπο τους, να σώσουν τα σπίτια τους, να σώσουν ό,τι σώζεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως, με μια μάνικα, να καταφέρουν όσο θάρρος και να έχουν αυτοί οι άνθρωποι,
να σβήσουν τη φωτιά. Η εικόνα είναι εφιαλτική, όπως βλέπετε. Τεράστιες πύρινες φλόγες έχουν φτάσει, περνάνε μέσα από τα σπίτια. Οι πυροσβέστες δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Ο πιστοχωρούς λεφός, μόνο ένα ελικόπτερο από πάνω κάνει ρήψεις νερού. Το βγάζω στο πατσίδι. Έρχεται από εδώ! Πίσω! Ήρθα από την Καλλιτεχνούπολη, καβάλισα από πάνω. Κατέβηκε εδώ πέρα τη Ρεματιά και δυστυχώς από ό,τι βλέπεις και εκεί κάτω έχει ακόμα φλόγες και αν δεν μπορέσει κάποιος ή ένα ελικόπτερο να φρενάρει εδώ, δυστυχώς θα φτάσει και μέσα στον Άγια Ανδρέα. Βρισκόμαστε μέσα στο δάσος του Νέου Βουτζά και βλέπετε την εικόνα. Η ώρα είναι 10 το βράδυ και πίσω μου καίγονται σπίτια. Βλέπετε, σπίτια έχουν τυλιχτεί στις φλόγες. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι κάτοικοι. Δεν υπάρχει κανένας εδώ γύρω, ούτε πυροσβέστες. Δεν υπάρχει κανείς ούτε θελοντής. Μόνο φλόγες από καΐδια και φωτιά να κατακαίει σπίτια εδώ μέσα στο δάσος. Σε ολόκληρη την περιοχή από που πέρασε η πύρινη κόλαση υπάρχουν παντού διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Βλέπετε πίσω μου, έχει πάρει φωτιά μια κολόνα της ΔΕΗ, ενώ ακριβώς από κάτω έχει καεί ένα σπίτι. Οι άνθρωποι έφυγαν άρον-άρον από εδώ για να γλιτώσουν. Δεκάδες είναι τα καμένα αυτοκίνητα όπως αυτό εδώ. Είδαμε ανθρώπους με τα μάτια μας άρον-άρον να προσπαθούν να φύγουν και τελευταία στιγμή να τα εγκαταλείπουν και να φεύγουν τρέχοντας κάτω προς τη θάλασσα. Τα αυτοκίνητα αυτά τυλίχτηκαν στις φλόγες. Αυτή η εικόνα δείχνει το μέγεθος της καταστροφής. Βλέπετε, ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα καμένα και ακριβώς από πάνω καμένα σπίτια. Βρισκόμαστε στο Νέο Βουτζά, μέσα στο δάσος. Οι κάτοικοι εδώ έζησαν εφιαλτικές ώρες. Βλέπετε ότι προσπάθησαν άρον-άρον να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους, δεν τα κατάφεραν και τα εγκατέλειψαν μέσα στο δρόμο. Εδώ έχουν καεί τα πάντα, έχει καεί το δάσος και πάρα πολλά σπίτια γύρω-γύρω. Συγκλονιστικές εικόνες που κατέγραψε ο Αλέξης Κουβέλης μέσα στη νύχτα στο Μάτι, λίγο μετά το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς. Η ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα, βρισκόμαστε 700 μέτρα από το κέντρο της Ραφίνας. Βλέπετε, αυτό το σπίτι έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δεν υπάρχει πυροσβεστική εδώ, δεν υπάρχουν μέσα κατάσβεσης. Οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν μόνοι τους. Καθώς ακούτε τις σιρήνες, οι πυροσβέστες τρέχουν μέσα στα στενά προσπαθώντας να προλάβουν τις καταστροφές. Από πού είσαι? Αλφα. Αλφα, φώναξε την πυροσβεστική. Πάμε τηλέφωνο. Βλέπετε, σε μια γειτονιά της Ραφίνας δεν έχουν, όπως μας λένε οι κάτοικοι, ούτε φτιάρια. Άλλο σπίτι ακριβώς δίπλα καίγεται. Δίπλα ακριβώς έχει πέσει η στέγη. Παρακαλάνε να έρθει κάποιος εδώ να τους βοηθήσει. Έτσι περνάει η νύχτα στις γειτονιές της Ραφίνας με τους κατοίκους στο δρόμο να προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν. Δεν έρθει να ρίξουμε νερό. Από κάτω να ρίξουμε λίγο χώμα, εμείς να ρίξουμε. Οι φλόγες ανεξέλεγκτες μέσα στη νύχτα καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους εδώ μέσα στις γειτονιές της Ραφίνας. Βλέπετε, αυτό το σπίτι έχει εγκαταληφθεί. Κανείς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη γειτονιά, ούτε μέσα κατάσβεσης. Το σπίτι αυτό έχει αφαιθεί. Ο φόβος είναι ότι εξαπλώνεται η φωτιά συνεχώς από το ένα σπίτι στο άλλο, από τη μία αυλή στη διπλανή. Ξαφνικά βγήκα έξω και έβλεπα τις σπίθες και ερχόντουσαν εδώ έξω στην αυλόπορτα. Δηλαδή, κατεβήκαμε στη θάλασσα για να σωθούμε. Το σπίτι μου εμένα είναι εδώ πέρα, αυτό το κάτω. Γύρω-γύρω έχουν καεί όλα τα σκέπαστα, τα πάντα. Δυστυχώς χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Και ανθρώπινες ζωές. Έπεσε ένα, είμαστε στη θάλασσα και ξαφνικά ένα κοριτσάκι κατέβαινε από το, πώς λένε, από το βουνό για να κατέβει στη θάλασσα και φαίνεται παραπάτησε, ήταν σκοτάδι και, τα, και ο αέρας ο οποίος λισομανούσε. Τα, πώς λένε, καπνί κλπ. Δεν είδε και γλίστρησε και έπεσε και σκοτώθηκε το κορίτσι. Πίσω, πίσω, πίσω.
πίσω, πίσω, βγείτε, βγείτε. Πίσω, πού είστε εδώ μέσα, πού είστε εδώ μέσα. Σώσαμε τους ανθρώπους, τους πήραμε. Γυρίστε πίσω. Πού είσαι, δεν πάει κάτω τίποτα. Είναι όλο ένα νεκροταφείο εδώ κάτω, όλα καμένα. Εγκλωβίστηκαν, δεν υπήρχε δρόμο διαφυγής για τα αυτοκίνητα. Ένα παιδάκι είναι μέσα δυστυχώς καμένο. Ένα ηλικιωμένος κάει και είχε γκάβμα, τον βγάλαν έξω, δεν άντεξε. Παρότι είπαν να τον φέρουν, να φέρουν βοήθεια να τον πάρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Δύο εδώ, τέσσερις λίγο πιο κάτω και συνεχίζουν. Βρισκόμαστε στην οδό Ποσειδώνος και Τρίτωνος. Ένας νέος άντρας προσπάθησε να καλυφθεί κάτω από το αυτοκίνητο. Οι φλόγες όμως τον πρόλαβαν στον ίδιο δρόμο. Βλέπετε μια μοτοσικλέτα λίγο παραπάνω. Ο οδηγός και συνεπιβάτης έχασαν τη ζωή τους. Δεν πρόλαβαν να ξεφύγουν από τις πύρινες γλώσσες. Βλέπετε μέσα στο σπίτι που ακόμα και εστίες φωτιάς ο αστυνομικός προσπαθεί να εντοπίσει τυχόν επιζώντες. Στο ίδιο σημείο, ένα πτώμα κοίταται ακριβώς δίπλα από την παραλία και οι έρευνες συνεχίζονται στο βάθος, μπορείτε να δείτε. Είναι ένα σημείο στο οποίο πολλοί από αυτούς που κατοικούν δίπλα στη θάλασσα έτρεξαν να σωθούν. Βλέπετε με τη μητέρα, με την κόρη μιας αγνοούμενης, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τα τελευταία της ίχνη στο συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με συνεχή ροή για όλες τις εξελίξεις.